Ένα μήνα μετά την έλευσή του στο Ρέθυμνο, αναλαμβάνοντας τα ηνία της τοπικής εκκλησίας, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Ευλογοτάμου Πρόδρομος ανοίγει την καρδιά του στην Κρήτη TV, μιλώντας για τους στόχους που έχει θέσει, υπηρετώντας ταπεινά και με συνέπεια το πίμνιο της Μητροπόλεως του. Έχοντας επιστρατεύσει όλες του τις δυνάμεις και επικαλούμενος τη βοήθεια του Θεού, προσπαθεί να απαλύνει τον πόνο των αδύναμων συνανθρώπων μας και να βρεθεί κοντά σε κάθε ψυχή που δοκιμάζεται ποικιλοτρόπως αυτή την περίοδο και που έχει εναποθέσει τις ελπίδες της στο Θεό. Ο Χριστός σταυρώθηκε για κάθε έναν άνθρωπο. Η τοπική μας εκκλησία, όπως γνωρίζετε καλά και μέχρι σήμερα, πάντοτε στάθηκε στο πλευρό των εμπεριστάτων συνανθρώπων μας και έτσι θα συνεχίσουμε σε αυτήν την προοπτική, ώστε να μην υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να αισθάνεται μόνος του ή εγκαταλελειμμένος. Είναι χρέος μας να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο. Επεξηγώντας το τροπάριο της Κασιανής που μιλά για μια πόρνη γυναίκα, καλεί τους πιστούς να μην βάζουν ταμπέλες στους ανθρώπους, παρά να αφήνουν την καρδιά τους ανοιχτή, όπως λέει, και το Θεό για να κρίνει. Μια μετανοούσα πόρνη γυναίκα σώζεται και ένας μαθητής που είναι δίπλα στο δάσκαλο χάνεται. Έτσι λοιπόν σας παρακαλώ να μην βάλουμε ταμπέλες ποτέ σε ανθρώπους, να αφήσουμε την καρδιά μας ανοιχτή για όλους και να αφήσουμε το μόνο δικαιοκρίτη Θεό να κρίνει εκείνος κατά την δικαία του κρίση. Ο ιεράρχης του Ρεθύμνου, που εν μέσω της Μεγάλης Εβδομάδας τέλεσε το ιερό μυστήριο του Ευχελαίου στην εκκλησία του Αγίου Λουκά στο προάβλιο του νοσοκομείου, στρέφει το βλέμμα του στον ουρανό, αγκαλιάζει και προσεύχεται για κάθε πονωμένο και νοσηλευόμενο συνανθρωπό μας, προσφέροντας απλόχερα δύναμη, κουράγιο και αγάπη. Με το μυστήριο του Ευχελαίου στεκόμαστε δίπλα του σήμερα εδώ και με τη διάπειρη προσευχή μας ενδυναμώνουμε και επιστηρίζουμε όλους τους ανθρώπους που υπηρετούν στο χώρο της υγείας. Ο κύριος Πρόδρομος, ευχαριστώντας το Θεό για την ευλογία που του έδωσε να βρεθεί στο Ρέθυμνο, μιλά με ευγνωμοσύνη για τους προκατόχους του, αλλά και για τη ζεστασιά που τον περιβάλλει το πίμνιό του. Και πραγματικά βρίσκω απέναντί μου μόνο χέρια και αγκαλιές ανοιχτές και χαίρομαι γι' αυτό και δοξάζω το Θεό, γιατί είναι δώρο και ευλογία του Θεού και στη ζωή μου και στη ζωή της τοπικής εκκλησίας. Η εκκλησία έχει συνέχεια και ο καθένας καλείται να βάλει το λιθαράκι του στην πορεία αυτή κοινωνίας με το Θεό.